πάμε σε μια γιορτή και εμεί οι μεγάλοι. Και αντί να ασχοληθούμε λιγάκι, να γελάσουμε μεταξύ μα και τα λοιπά, τι κάνουμε, θα φωτογραφίσουμε τη γιορτή για να την ανεβάσουμε, να δουν οι άλλοι ότι είμαστε στη γιορτή. Άρα είμαστε πολύ ευτυχισμένοι εμεί που είμαστε στη γιορτή και δημιουργούμε την εντύπωση ότι εμεί είμαστε ευτυχισμένοι, οι άλλοι δεν είναι. Και γι' αυτό και υπάρχει και το φαινόμενο της κατάθλιψης στο Facebook, έτσι λέγεται. Όπου όλοι νομίζουν ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι ευτυχισμένοι, γιατί βλέπουν τους άλλους να γελάνε, να είναι πανέμορφοι κτλ. Ενώ εγώ δεν μπορώ να είμαι έτσι. Ονομάζομαι Ευγενία Βαμβακά, είμαι διευθύντρια του 17ου Δημοτικού Σχολείου. Σας καλωσορίζουμε εδώ σήμερα σε μια ιδιαίτερη ενημερωτική συνάντηση. Απευθύνεται στους γονείς του σχολείου μας. Έχει θέμα εκπαιδεύοντας τους γονείς μας. Σκοπός είναι να μπορέσουμε να τους ενημερώσουμε στην ορθή χρήση του διαδικτύου από τους ίδιους και από τα παιδιά τους. Καλεσμένοι και εισηγητές είναι η κυρία Ρουμελιώτου, η επιμελητρία ανηλίκων, η κυρία Νικολοπούλου και ο κύριος Τσιούτσιας από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας και η εκπαιδευτικός πληροφοργής του σχολείου μας, κυρία Νικολέτα Δημοπούλου. Οι γονείς είναι διατεθειμένοι να μάθουν νέα πράγματα για να βοηθήσουν τα παιδιά τους και τους εαυτούς τους, γιατί τα social media και το ίντερνετ έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Εγώ είμαι η καινούργια διευθύντρια του σχολείου και έμεινα έκπληκτη στην πρώτη συνάντηση γονέων και κηδεμόνων, όπου υπήρχε 100% συμμετοχή. Είναι άνθρωποι πολύ πρόθυμοι, συνεργάσιμοι, εκτιμούν το έργο μας και σε κάθε βήμα μας στηρίζουν. Γι' αυτό και η σημερινή εκδήλωση είναι σε συνεργασία με το Σύλλογο των Γονέων και Κηδεμόνων. Να παραδειγματίσουμε εμείς οι ίδιοι τα παιδιά μας. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και πολλές από τις ερωτήσεις που έχετε αυτή τη στιγμή στο μυαλό σας θα σας τις λύσουν οι εισηγητές μας, η κυρία Ρουμπελιώτου, που είναι η επιμελήτρια ανηλίκων εδώ στην πόλη της Καλαμάτας,